Παγκόσμια ημέρα κοριτσιού και η UNICEF χρησιμοποιεί τη δύναμη της καινοτομίας για να βελτιωθεί η ποιότητα εκπαίδευσης για όλα τα παιδιά που θα φέρει περισσότερα κορίτσια στο σχολείο για μάθηση. Πρόκειται για μια ημερομηνία η οποία σηματοδοτεί την προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε όλοι, οι πολίτες, οι ευαισθητοποιημένοι άνθρωποι, οι συνειδητοποιημένοι, οι παγκόσμιοι και μεγάλοι οργανισμοί, οι μη κυβερνητικές οργανώσεις, αλλά και το κράτος, έτσι ώστε να φωτίσουμε περισσότερο τα προβλήματα των κοριτσιών σε όλο τον κόσμο και στη χώρα μας. Πρέπει να πούμε ότι η μέρα αυτή σηματοδοτεί την προσπάθεια που επιβάλλεται να γίνει, ώστε τα κορίτσια να αποκτήσουν ίση πρόσβαση με τα αγόρια στο σχολείο, γενικότερα στην εκπαίδευση, να αποκτήσουν ίσες ευκαιρίες και να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα όπως και τα αγόρια. Η καινοτομία που θα οδηγήσει στην καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση και μάθηση σε αγόρια και κορίτσια, είναι εκείνη η οποία θα δώσει, αν θέλετε, και σημαντικά αποτελέσματα. Αυτός είναι και ο λόγος που η φετινή Παγκόσμια ημέρα του κοριτσιού είναι αφιερωμένη στην καινοτομία που θα οδηγήσει στην εκπαίδευση και τη μάθηση και θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες. Όπως φανερώνουν τα στοιχεία που έχει στα χέρια της η UNICEF, πολλά κορίτσια σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν να στερούνται μιας ποιοτικής εκπαίδευσης, γεγονός που αποτυπώνεται μεταξύ άλλων απεσιόδοξων αριθμών σε 31 εκατομμύρια κορίτσια μέχρι 12 ετών που βρίσκονται εκτός σχολικής αίθουσας. Πρέπει να πούμε ότι τα κορίτσια, λόγω της φύσης τους, έχουν και περισσότερες ανάγκες σε ορισμένα θέματα. Όπως για παράδειγμα, βρήκαμε εμείς ότι το να βάλουμε στα σχολεία σε πολλές απομακρυσμένες περιοχές πόσιμο και τρεχούμενο καθαρό νερό, αύξησε τη συμμετοχή των κοριτσιών στα σχολεία κατά 20 έως και 40%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι και τα κορίτσια έχουν και ιδιαίτερες ανάγκες, τις οποίες πρέπει να προσέξουμε. Εάν μέσα της καινοτομίας μπορούσαμε να στείλουμε στο σχολείο περισσότερα κορίτσια και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, έχει αποδειχθεί με μελέτες ότι μπορούν αυτά τα κορίτσια αργότερα, όταν θα βγουν στην αγορά εργασίας, να αυξήσουν τις αποδοχές τους κατά 25%. Στο πλαίσιο αυτό, η UNICEF διερευνά πώς η τεχνολογία μπορεί να αυξήσει την πρόσβαση στην εκπαίδευση για τα εκτός σχολείου κορίτσια και να βελτιώσει την ποιότητα μάθησης για κάθε παιδί. Να τονίσουμε ότι σε πάρα πολλές περιοχές του κόσμου, όπως είναι σε διάφορες χώρες Αφρικής, σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και αλλού, η καινοτομία και ειδικά η τεχνολογία, η σύγχρονη τεχνολογία, η ψηφιακή τεχνολογία, μπορεί να δώσει πολλές ευκαιρίες για μάθηση, για προστασία των παιδιών από τη βία και την εκμετάλλευση. Στη φετινή λοιπόν Παγκόσμια ημέρα η καινοτομία που θα οδηγήσει στην καλύτερη πρόσβαση στην εκπαίδευση, σε περισσότερες ευκαιρίες για εκπαίδευση και μάθηση σε αγόρια και κορίτσια, είναι εκείνη η οποία θα δώσει, αν θέλετε, και σημαντικά αποτελέσματα. Αυτός είναι και ο λόγος που η φετινή Παγκόσμια ημέρα του κοριτσιού είναι αφιερωμένη στην καινοτομία που θα οδηγήσει στην εκπαίδευση και τη μάθηση και θα δώσει περισσότερες ευκαιρίες. Οι ιδιαιτερότητες που έχει ένα κορίτσι το κάνει πιο ευάλωτο σε φαινόμενα όπως το τράφικινγκ, μια πραγματικότητα που καθιστά ακόμα πιο σημαντική την ανάγκη η παγκόσμια κοινότητα να στρέψει το βλέμμα της πάνω τους.